διαδικασία της δημιουργίας ενός CD ξεκινάει πολύ καιρό πριν τις ηχογραφήσεις, την εποχή που ακούς τραγούδια. Έτσι, ένα καλοκαίρι, ενώ ήμουν στο νησί μου στη Μύκονο και καθόμουν στον ήλιο, άκουσα ένα από αυτά τα τραγούδια που ο Νεκτάριος ο Κόκκινος, ο παραγωγός αυτού του δίσκου, μου είχε στείλει αρκετό καιρό πριν. Μιλάω για το τραγούδι «Απαγορεύεται», που για μένα είναι ένα από τα αγαπημένα αυτού του δίσκου και ένα τραγούδι που μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να πάρω την απόφαση να αλλάξει ο ήχος του καινούργιου μου δίσκου. Η δημιουργή είναι η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Σταύρος ο Σταύρου. Το τρίτο σώμα πάλτο φορά, κοιτάει το χώμα, δεν απαντά. Αυτή η σιωπή δεν έχει λόγια για να λέγεται, απαγορεύεται. Χτυπά μια πόρτα, κανείς εκεί. Σβήστα τα φώτα, σβησμένη γη. Κι ένα ταγκό που με ένα σώμα δε χορεύεται, απαγορεύεται. Κι αν βγούμε βόλτα μη μ' αγαπάς, σαν να με σώμα μη με κρατάς. Γιατί έχει μάθει πια το σώμα μου να καίγεται, μ' απαγορεύεται. Ήρθε η στιγμή να συνεργαστώ με δύο ανθρώπους που ήθελα πάρα πολύ καιρό, με δύο ανθρώπους που θαυμάζω και είναι φίλοι μου και τώρα πια και συνεργάτες μου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τα παιδιά, ξεκινήσαμε σχεδόν παράλληλα τη διαδρομή μας. Τους χαίρομαι για την ύπαρξή τους στην ελληνική δισκογραφία ούτως ή άλλως και χαίρομαι και για την ύπαρξή τους στη δική μου. Έπεσε η νύχτα, φάνηκε το φεγγάρι. Για άλλους ελπίδα και για άλλους συμφορά. Άμα μ' αφήσεις το δάκρυ μου ποτάμι, αν μ' αγαπήσεις θάλασσα ή χαρά. Αχ, οι σιωπές φυτρώνουν άγρια χόρτα, σε παίρνουν όμηρο. Ας ανοιχτεί του ύπνου σου την πόρτα, να μπω σαν όνειρο. Αχ, οι σιωπές στα βάσανα του κόσμου, ανήμερα. Ένα κλειδί να σε εξηγήσει δώσ' μου κι ας φύγω σήμερα. Κι ας φύγω σήμερα. Υπήρχαν δύο άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο πώς αυτό το υλικό ενοποιήθηκε, παρουσιάστηκε και τελικά τι μορφή πήρε. Ο ένας είναι ο Λάμπης ο Κουντουρόγιαννης και ο άλλος είναι ο Ευρυπίδης ο Ζεμενίδης. Με τον Ευρυπίδη έχω μια ειδική σχέση, διότι πέρα από τις ενορχιστρώσεις εδώ του δίσκου, είναι ένας μουσικός που τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε στα live. Έχουμε πάει περιοδία μαζί, έχουμε γυρίσει και έχουμε περάσει πολλές ώρες μαζί. Φέτος ενορχιστρώνει και την δουλειά μου στο Σταυρό του Νότου. Δεν είμαι αυτή που όταν ξυπνάς θα σ' αγκαλιάζει τρυφερά, ούτε αυτή που θα χωράς το πρόγραμμά σου σταθερά. Δεν είμαι αυτή που θα φυλάει τα όνειρά σου από το κακό. Λυπάμαι αυτή. Αυτή
που θα σου πει πως θέλει να σε παντρευτεί. Δεν έχω μόνιμη δουλειά, ούτε μ' αρέσουν τα παιδιά. Δεν είμαι εκείνη που κρατάει το μέλλον σου το μακρινό. Λυπάμαι, μα δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ και είμαι εδώ. Με το τραγούδι «Μονάχα εγώ» ήταν το πρώτο που καταπιαστήκαμε όλοι. Και ως το πρώτο θέλαμε όλοι να δουλέψουμε γι' αυτό. Ο καθένας έλεγε τη γνώμη του και μπορώ να σου πω ότι θα μπορούσε να είχε βγει ένας δίσκος που να είχε 10 tracks με το «Μονάχα εγώ», γιατί δοκιμάσαμε χίλιους εναλλακτικούς τρόπους που θα μπορούσε να έχει ενορχιστρωθεί, να είχε παιχτεί αυτό το τραγούδι. Εγώ μονάχα, τίποτα άλλο. Κι από την άλλη όλοι εσείς, συγχώρα με, μη με μισείς. Έχω θυμό πολύ να βγάλω. Εγώ μονάχα, κόντρα σ' όλους. Δεν είναι τόσο ηρωικό, ξέρω απ' έξω τόσους ρόλους. Ας μάθω και το βασικό. Μονάχα εγώ κι άλλος κανένας. Πρώτη φορά αληθινή, μόνη στη μέση της αρένας. Με κατακόκκινο πανί, με κατακόκκινο πανί, μόνη στη μέση της αρένας. Μονάχα εγώ κι άλλος κανένας. Είχαν ολοκληρωθεί οι ακροάσεις για τα τραγούδια που θα βρίσκονται στο καινούργιο μου δίσκο και εκείνη την περίοδο ετοίμαζα παράλληλα το πρόγραμμα που θα παρουσίαζα στο Σταυρό του Νότου, το οποίο έχει αναλάβει ο Μήνος ο Θεοχάρης. Καθώς λοιπόν συζητάγαμε και του εξηγούσα περί τίνος πρόκειται η νέα μου δισκογραφική δουλειά και τι τραγούδια θα υπάρχουν, μου λέει: αν έχεις χρόνο, θέλω να σου στείλω κι εγώ κάποια τραγούδια να ακούσεις. Πολύ αργά λοιπόν, 4,5 ώρα τα ξημερώματα, μου έρχεται ένα mail με 4 τραγούδια του Μήνου. Ακούγοντας το μισό του «Εμείς», άνοιξε σχεδόν μία τρύπα συναισθημάτων μέσα μου και ξεχύθηκαν διάφορες σκέψεις, διάφορα βιώματα, διάφορες αναμνήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι έχω πλέον στο ρεπερτοριό μου το μισό του «Εμείς». Το σπίτι μου κατάντησε μια σταλιά. Ακόμα σου χρωστάω πολλά φιλιά και θέλω να το σκάσω, μα δεν μπορώ, που δεν θα με φωνάξει κανείς μωρό. Η φίλη μου συνείδηση σκοτεινή, δεν έχουν μια είδηση βραδινή. Οι στάχτες είναι μόνο απ' τη μάρκα μου, κανείς δεν παραλύει τα άκρα μου. Πού σε άκρα.
τραυμάτισα. Πόσο μπορείς να μπορείς που μισώ το μισό του εμείς. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή μας από μόνα τους παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε αυτό, ο ρόλος δηλαδή του πατέρα μου είναι ο ρόλος του πατέρα μου και είναι πολύ πιο σημαντικός από ό,τι άλλο. Παρ' όλα αυτά ο πατέρας μου τυχαίνει να είναι δημιουργός. Έτσι γεννήθηκε το Βάλς για ένα φιλί, το οποίο είναι σε μουσική του πατέρα μου, του Γιάννη του Ζουανέλη, και σε στίχους της Σάνη Βαλζή. Για μένα η Σάνη θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μου και χαίρομαι που δύο άνθρωποι που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου αυτή τη στιγμή ενώθηκαν και βγήκε το Βάλς για ένα φιλί. Τα φθαρμένα βελούδα, τα μισά μου κραγιό, οι χαμένες βαλίτσες σε ομίχλες σταθμό, σε μια φύσα ρετρό με φιλούσες κι εγώ. Είχα κλείσει τα μάτια και χάθηκα σ' αυτό το παθιασμένο φιλί. Ξεπλένει τώρα η βροχή. Δε με νοιάζει αν φοβήθηκες, μετά νιώσες, είχες πει. Σε μια άλλη εποχή θα ήταν η αρχή. Στα φιλιά που σκοτώνουν ενός λεπτού σιγή. Η συνεργασία μου με τον Κώστα Λιβαδά ήρθε με πάρα πολύ ορμή. Η πρώτη ακρόαση έγινε στο σπίτι του Κώστα, παίζοντας πιάνο, μου έπαιξε ένα μπάλο. Επειδή είμαι για από νησί, μπορώ να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα. Δεν περίμενα καθόλου ότι κάποιος συνθέτης θα μου εμπιστευτεί ένα μπάλο, ένα σύγχρονο δηλαδή μπάλο. Πρόκειται για το τραγούδι «Επιμονή σου». Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και αφού ο καιρός πέρναγε, κάλεσα τον Κώστα στο σπίτι για να συζητήσουμε και για να πούμε πώς προχωράει η δουλειά και του ανακοίνωσα εκτός όλων των άλλων ότι εγώ θέλω να αλλάξω σπίτι και να μετακομίσω. Και του περιέγραψα λοιπόν τις συνθήκες που με πετυχαίνει, τις σκέψεις, τους φόβους, τις αλλαγές που είχαν συμβεί στη ζωή μου. Μετά από λίγο καιρό ήρθα στα χέρια μου το τραγούδι «Μετακόμιση τώρα». Νομίζω ότι η μετακόμιση τώρα θα υπάρχει πάντα μέσα μου και θα μου θυμίζει μία πολύ συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου που τελικά έβελε να είναι πολύ καθοριστική για μένα. Μη μιλάς κι άκου, ξέρω δεν θα το πιστέψεις. Τώρα ειδικά με στην κρίση εγώ, ξέρω δεν θα το πιστέψεις. Έχω κάτι ωραίο να σου πω, κάτι που με έχει βοηθήσει. Μήπως και εσένα σε πείσει, κάτι που με έχει βοηθήσει. Ναι, πριν η μαυρίλα με κλείσει, βρήκα ένα σπίτι καινούριο φτηνό, κάτω στο κέντρο με θέα. Αυτό που ήθελα πάντα, ο πρώην κύκλος να κλείσει. Κάτι που με έχει βοηθήσει, στο λέω με έχει βοηθήσει. Όσο κι αν αφήνω πίσω τα παλιά, όσο κι αν μου λείπουν οι δικοί μου, τώρα είμαι γεμάτη δώρα και φιλιά,
Με στη φρίκη φτιάχνω τη ζωή μου. Μετακόμιση τώρα, με στην άγρια μπόρα. Μια λιακάδα μου αξίζει, παίρνω θάρρος και φόρα. Μετακόμιση τώρα, μετακόμιση τώρα. Ναι, σου λέω προχώρα. Διάλεξε με ποιους θα σε την πιο δύσκολη ώρα. Μετακόμιση τώρα. Πάντα γκάζι, μόνο γκάζι, τέρμα γκάζι. Μετακόμιση τώρα. Η καρδιά το ξέρει, η ψυχή το θέλει, το μυαλό συμφωνεί. Μετακόμιση τώρα.